Καλημέρα. Καλό μεσημέρι, ευχαριστούμε πολύ που είστε εδώ. Και κάτοικος εξαρχείων, αν δεν κάνω λάθος, έτσι. Ναι. Οπότε να ξεκινήσουμε από το θέμα των εξαρχείων. Χθες δεν έγινε συγκέντρωση, υπήρξε απαγόρευση από την πλευρά του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Παρά τα αυτά, επεισόδια είχαμε. Να τα πάρουμε ένα-ένα. Πρώτα απ' όλα, ορθότατα απαγορεύτηκε αυτή η συγκέντρωση από το, από το Υπουργείο. Ακούγοντας προηγουμένως και κάποιον, αν κατάλαβα καλά, ο κύριος Μπαλάσκας, αντιπρόεδρος του ΠΑΣΕ, εκπρόσωπο των αστυνομικών, άμα λένε ότι εμείς έχουμε ένα σχέδιο σε 10 ώρες, σε 16 ώρες, σε 24 ώρες να καθαρίσουμε τα εξαρχεία, αυτά είναι πολεμικά σχέδια για εισβολή σε άλλες χώρες. Διότι εγώ δεν μπορώ να καταλάβω τι εννοούν να καθαρίσουμε. Δηλαδή, έχουν έτοιμα 500 εντάλματα συλλήψεως και 500 εντάλματα έρευνας σε σπίτια και θα μπουν σε μια περιοχή με τάγκς. Γίνονται τέτοια πράγματα. Θυμάμαι όταν βγήκε, ας πούμε, η λίστα Λαγκάρντ, που ήταν οι μισές διευθύνσεις, ήταν Κολονάκι, ας πούμε. Δεν σκέφτηκε κανείς να προτείνει να κλείσουμε από τέσσερις πλευρές το Κολονάκι και να κάνει ντου η αστυνομία μαζί με τις οικονομικές υπηρεσίες και να τραβάει τον κόσμο. Δεν δηλαδή, είναι το ίδιο πράγμα. Είναι ακόμα χειρότερο, διότι είναι, κλοπή εις βάρος του ελληνικού λαού. Προφανώς θα πρέπει να έχει κάνει ντου η αστυνομία, κύριε Κυρίτση, η οικονομική αστυνομία, χωρίς να το μάθουν όλοι. Και να έχει πάρει τα λεφτά. Γιατί τα λεφτά τώρα δεν τα πήραν τα λεφτά. Προφανώς λοιπόν αυτά δεν γίνεται με το να κηρύσεις πόλεμο σε περιοχές. Το άλλο είναι ότι οι άνθρωποι αυτοί που είναι αστυνομικοί και αξιωματικοί της αστυνομίας, η δουλειά τους είναι όταν υπάρχουν περιπτώσεις όπου πιθανολογείται μια κοινωνική ένταση, να το χειρίζονται αυτό. Αυτό προφανώς δεν το χειρίζονται ρίχνοντας λάδι στη φωτιά. Εάν, ας πούμε, αποφάσιζε η θύρα 13 να καλέσει στο Μικρολίμανο για να ανοίξει επιτέλους το θέμα των στημένων και του ρόλου του Ολυμπιακού. Το χειρίζεσαι. Τι θα έκανε, θα έλεγε το Υπουργείο Δημοσίας Τάξης, ωραία, πάμε παιδιά. Να σας κάνω μια ερώτηση. Είναι πολύ χρήσιμο το παράδειγμα που δώσατε. Τις εικόνες που μεταδώσαμε πριν για όσα έγιναν χθες το βράδυ έξω από το Πολυτεχνείο, πώς πρέπει να τις χειριστεί η αστυνομία που φάγανε κάνα 50 μολότοφ. Να σας πω. Και κάθε βράδυ στο Χαριλάου Τρικούπη το ίδιο. Εδώ και 30-40 χρόνια στα εξάρχεια έχουμε συχνά ή λιγότερο συχνά περιστατικά βίας. Ιστορίες σαν αυτές του στυλ θα κάνει ντου η αστυνομία και θα τελειώσει η υπόθεση είχαν γίνει παλιά. Θυμάμαι επί Νίκονος Αρκουδέα που ήμουν και εγώ πιτσιρικάς και εξαρχιώτης πώς έμπαινε η αστυνομία και έπαιρνε 100-200-300 άτομα, τους πήγαινε σε έναν τοίχο με τα χέρια, ξέρεις, ναι. Αυτό το αστυνομικό στυλ. Θυμάμαι μετά τη Μαρφίν που είχε μπει η αστυνομία να κάνει αντίπεινα στα εξάρχεια, αντίπεινα σε μια συνοικία για ένα έγκλημα το οποίο είχε γίνει στο κέντρο των Αθηνών και είχαν μπει ακόμα και μέσα σε σπίτια και είχαν σπάσει και μια κυρία το σαγόνι. Δεν λύνονται αυτού του είδους τα προβλήματα με αυτόν τον τρόπο. Μάλιστα. Ο Γιώργος Κυρίτσης. Μισό λεπτό. Θέλω μια καθαρή απάντηση, κύριε Κυρίτση. Χθες το βράδυ τραυματίστηκαν δύο αστυνομικοί από τις μολότοφ που φάγανε. Εκεί τι πρέπει να κάνει ο αστυνομικός όταν δέχεται επίθεση από μολότοφ? Ή δεν πρέπει να είναι εκεί για να μην προκαλεί, λέω εγώ, αν το θεωρείτε έτσι, ή πρέπει να κάνει επίθεση η αστυνομία, δεν ξέρω πώς το λένε στη γλώσσα των αστυνομικών, και να κάνει τις απαραίτητες συλλήψεις? Από ό,τι ξέρω, έχουν κάποιες διαδικασίες στην αστυνομία. Υποθέτω ότι οι προϊστάμενοι τους λένε πότε πρέπει να είναι πιο αυστηροί και πότε πρέπει να είναι λιγότερα αυστηροί. Το μείζον αγαθό το οποίο θέλει πάντα να προστατεύσει η πολιτεία, διότι η αστυνομία υποτίθεται είναι κομμάτι της πολιτείας. Το μείζον αγαθό το οποίο πρέπει πάντα να προστατεύσει η αστυνομία είναι η ανθρώπινη ζωή. Και επειδή έχει κακό ιστορικό η αστυνομία στα εξάρχεια με την ανθρώπινη ζωή, αστυνομικοί έχουν σκοτώσει, σημαδεύοντας κιόλας, δύο παιδάκια στα εξάρχεια τα τελευταία 30 χρόνια. Γι' αυτό χρειάζεται όλοι να είναι κάπως πιο συγκρατημένοι και να μην πουλάνε τέτοιου είδους τσαμπουκάδες. Αν θέλουν να βγουν βουλευτές με Νέα Δημοκρατία, με Γιάννη Μεχαρά, αλλά να μην παίζουν με αυτά τα πράγματα. Η οχή αστυνομικός μπορεί να έχει σκοτώσει και στην Τρίπολη, λέω εγώ, ή σε μια άλλη περιοχή της χώρας. Δεν γίνεται αυτό που γίνεται στα εξάρχεια. Δεν συνέβη. Είναι άβατο τα εξάρχεια? Όχι, βέβαια. Ο κύριος Μπαλάσκας έλεγε πριν ότι οι αστυνομικοί παίρνουν κλήσεις από ληστείες και δεν μπορούν να μπουν μέσα. Αυτό ήταν να σας ρωτήσω. Στο σπίτι σας, εάν μπει κάποιος και πάρετε τηλέφωνο και σας πει, πείτε στην αστυνομία, με ληστεύουν. Μας είπε ο κύριος Μπαλάσκας, δεν μπορεί να έρθει. Και δεν σας το λέω ρωτώ ως κάτοικος. Πριν από δύο μήνες που έγινε ένα τροχαίο ακριβώς κάτω από το σπίτι μου, μια χαρά ήρθε η αστυνομία και το ανακριτικό της τροχαίας ήρθε και περιπολικό ήρθε και νοσοκομιακό ήρθε και οι πάντες ήρθανε. Δηλαδή νομίζω ότι παίζεται ένα παιχνίδι πολιτικής
υπερβολή, το οποίο γίνεται για να αντιστοιχηθεί σε αντίστοιχες ακρότητες που λέει η Νέα Δημοκρατία. Υιοθετείτε, κύριε Κυρίτση, τη δήλωση του κυρίου Τόσκα πριν από λίγο που λέει ότι ήταν μια προβοκάτσια ακροδεξιών κύκλων της Νέας Δημοκρατίας. Η συγκέντρωση. Δεν έχω λόγο να αμφισβητήσω αυτό το οποίο λέει ο Υπουργός Δημοσίας Τάξης και μου προκύπτει και πολιτικά. Υποκινήθηκε δηλαδή αυτό από τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό δεν μπορώ να το ξέρω. Δεν είμαι, δεν είμαι στο ρεπορτάζ πλέον. Δεν έχω κάποια ιδιαίτερη πληροφόρηση. Αλλά μπορώ να συσχετίσω ρητορικές. Αυτό που συμβαίνει στα Εξάρχεια μπορεί να συνεχιστεί. Και αναφέρομαι κυρίως εγώ αναφέρομαι κυρίως σε κακοποιά στοιχεία που είναι στα Εξάρχεια. Το οποίο νομίζω όλοι το παραδέχονται πια. Και το βασικό θέμα είναι πώς μπορεί να το αντιμετωπίσει αυτό. Γιατί τα Εξάρχεια πάντα ήταν ένας χώρος, μια περιοχή που υπήρχε διάλογος. Έμεναν άνθρωποι του πολιτισμού πάρα πολλά χρόνια. Καλά, δεν θέλω να μπω τώρα στην λογική των ντόπιων, των μη ντόπιων. Αχ, τα παλιά καλά Εξάρχεια, δεν μου αρέσουν αυτές οι λογικές. Αλλά θυμάμαι ότι πέρσι το καλοκαίρι η αστυνομία έκανε μια εκτεταμένη επιχείρηση, η οποία έγινε και στα Εξάρχεια, για τα ναρκωτικά, η οποία ήταν και εξαιρετικά επιτυχημένη. Δηλαδή υπήρχαν πάρα πολλές συλλήψεις και κατασχέσεις ναρκωτικών. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι το ελληνικό κράτος θα κηρύξει πόλεμο σε μια γειτονιά της Αθήνας. Δηλαδή αυτά είναι αδιανόητα πράγματα. Σε αυτή τη γειτονιά όμως που αναφέρεστε έχουμε τραυματίες αστυνομικούς, καταστραμμένα τρόλι, καταστραμμένες περιουσίες, σχεδόν μέρα παραμέρα. Γίνονται. Και καταλαβαίνετε ότι είναι πιο συχνό το φαινόμενο, έτσι δεν είναι τώρα? Το καταλαβαίνω και πιστεύω ότι το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη έχει σχεδιασμούς, οι οποίοι όμως υπάρχουν πάντα διάφορα, η ιεράρχηση που κάνει στα αγαθά. Το πρώτο αγαθό είναι η ζωή. Το δεύτερο είναι, ας πούμε, η κοινωνική ειρήνη. Το τρίτο μπορεί να είναι η περιουσία. Το τέταρτο κτλ. Η τιμή του κράτους δεν είναι πιο πάνω από την ανθρώπινη ζωή ή από την γενικότερη κοινωνική ειρήνη. Νομίζω όλοι το καταλαβαίνουμε αυτό. Διότι όταν δεν το καταλαβαίνουμε, μετά σκοτώνεται ο κόσμος και κλαίνει. Για να κλείσουμε το θέμα των Εξαρχείων, τον κοντέινερ που έχει τοποθετηθεί εκεί εδώ και κάποιες εβδομάδες, πώς το σχολιάζετε? Η αλήθεια είναι ότι δεν έχει τύχει να περάσω από την πλατεία και να το δω. Αν εξυπηρετεί κοινοφελή σκοπό. Ας είναι. Κοινοφελή σκοπό να εξυπηρετεί. Ναι, δεν ξέρω. Μάλιστα. Θυμάμαι ότι είχα διαβάσει ότι θα εξυπηρετεί κοινοφελή σκοπό. Μάλιστα. Εσείς στην πλατεία πίνετε καφέ πια? Έχω αρκετό καιρό να πιω καφέ στην πλατεία, αλλά δεν ήμουνα και ποτέ άνθρωπος της πλατείας και δεν ενδιαφέρουν και όλα αυτά τα πράγματα τους, νομίζω, τους τηλεθεατές, διότι δεν είμαι κανένα celebrity. Μάλιστα. Πώς, βουλευτής. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Λοιπόν, να έρθουμε στο θέμα της απεργίας των ανθρώπων στην καθαριότητα. Έληξε η απεργία. Όχι μετά την παρέμβαση του Πρωθυπουργού, αλλά από ό,τι είπαν και οι ίδιοι άνθρωποι, δεν δέχονται την πρόταση της κυβέρνησης. Το κάνουν για τη δημόσια υγεία και λόγω του καύσωνα. Δεν μπόρεσε δηλαδή η κυβέρνηση να το αντιμετωπίσει αυτό το πράγμα. Και ήθελα να σας ρωτήσω, αυτοί οι άνθρωποι τι πρέπει να γίνουν? Να γίνουν μόνιμοι? Να συνεχίζεται η παράταση? Γιατί τους θέσατε σε ομοιρία? Να σας πω. Παρακαλώ. Πρώτα απ' όλα δεν το δεχόμαστε, αλλά σεβόμαστε τη δημόσια υγεία. Μπορεί να είναι πολύ καλό και ειλικρινές και να τους συγχαρώ. Είναι και ένα exit strategy. Όλοι ξέρουμε πώς λειτουργούν αυτά τα πράγματα. Με βάση τους περιορισμούς και τους καταναγκασμούς μέσω οποίους λειτουργεί η χώρα, η πρόταση της κυβέρνησης νομίζω ότι απαντούσε στα περισσότερα από τα αιτήματα και, εν πάση περιπτώσει, όσα μπορούσε να απαντήσει. Και εδώ υπάρχουν δύο θέματα. Υπάρχει το άμεσο και το βραχυπρόθεσμο, και αυτό το οποίο αφορά τους ανθρώπους οι οποίοι δουλεύουν στην καθαριότητα. Και υπάρχει και το μείζον, το οποίο έχει να κάνει με αυτό που λέγεται business σκουπίδια. Το γεγονός ότι... Το πρώτο που είπα ήταν οι εργαζόμενοι. Το βραχυπρόθεσμο, αυτό λέει οι άνθρωποι. Και το άλλο είναι το μείζον είναι το θέμα των σκουπιδιών. Η άποψή μου είναι ότι επειδή η αποκομιδή των απορριμμάτων αποτελεί πάγια και διαρκή ανάγκη, εκτός δεν ξέρω, θα τα κάνουμε, θα τα τρώμε, δεν γίνεται, οι άνθρωποι αυτοί θα έπρεπε να έχουν μια μόνιμη και σταθερή δουλειά. Πολλό δε μάλλον που κάνουν μια δουλειά η οποία δεν είναι εύκολη. Είναι από τις πιο δύσκολες, από τις πιο ανθυγιεινές δουλειές, είναι εκτεθειμένοι. Ωστόσο, η πρόταση της κυβέρνησης δεν οδηγεί σε αυτό που λέτε εσείς, δεν οδηγεί στη μονιμοποίηση. Η πρόταση της κυβέρνησης πήγε το θέμα στη σωστή κατεύθυνση μέχρι εκεί που μπορούσε να την πάει με βάση τους σημερινούς περιορισμούς. Το μείζον όμως είναι να κατορθώσουμε να μην μπουν ιδιώτες στο θέμα των σκουπιδιών.
Μάλιστα. Για να κλείσουμε, κύριε Κυρίτση, επειδή σήμερα απέναντι εδώ στο Στέδιο Ειρήνης και Φιλίας έχει η Δημοκρατική Συμπαράταξη το συνέδριό της. Έχει γίνει μια πρόσκληση από τον κύριο Τσίπρα, τουλάχιστον έτσι κυκλοφόρησε μετά τη συνάντηση που είχε με την κυρία Γεννήματα. Το είδαμε πρωτοσέλιδο σε πολλές εφημερίδες της αριστεράς για συμπόρευση μετά τα μνημόνια. Ο Γιώργος Κυρίτσης προτιμάει Καμένο ή Πασόκ? Τα τελευταία 20-30 χρόνια βλέπουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο ότι τα σοσιαλδημοκρατικά κόμματα πήγανε, κολλήσανε στη δεξιά και υπέστησαν αυτό που λέγεται πασοκιφικέισον. Το είδαμε με τους μπλερικούς στο Ηνωμένο Βασίλειο, ναι. Το είδαμε με τους Γάλλους που εξαφανίστηκαν. Βλέπουμε τις δυσκολίες που έχουν και οι Γερμανοί. Άρα εσείς που είστε αριστερό κόμμα είναι πρώτη φορά γίνεται να συνεργάζεται αριστερό κόμμα στην Ευρώπη με δεξιό κόμμα. Να σας πω, είναι μια συνεργασία η οποία δεν μας έχει εμποδίσει σε βασικές μας επιλογές. Μακάρι να ήταν τα προβλήματά μας η ΑΝΕΛ, και είναι και μια συνεργασία η οποία έγινε όταν όλα τα άλλα κόμματα, το ΠΑΣΟΚ έλεγε εγώ χωρίς Νέα Δημοκρατία δεν πάω πουθενά. Το ΚΚΕ δυστυχώς έχει αυτή την. Έχει ημερομηνία λήξης ιδεολογικά αυτή η συνεργασία? Γιατί κάποιους συντρόφους σας τους ενοχλεί αυτή η όσμωση. Ιδεολογικά δεν έχει ημερομηνία έναρξης. Ναι. Πολιτικά και εκλογικά αυτό κρίνεται από την κάθε φορά από την συγκυρία. Αλλά εάν η σοσιαλδημοκρατία στην Ευρώπη θέλει να ανακάμψει και να υπάρχει ένας προοδευτικός πόλος απέναντι στον πόλο των δεξιών και των ακροδεξιών, αυτό σημαίνει μια στροφή προς τα αριστερά. Και αναρωτιέμαι γιατί το ΠΑΣΟΚ δεν το βλέπει αυτό. Εσείς λοιπόν, για σας ρωτάω εγώ, το ΠΑΣΟΚ ας κάνει ό,τι θέλει. Ο ΣΥΡΙΖΑ προτιμάει τον Καμένο ή το ΠΑΣΟΚ? Δεν μπαίνει θέμα προτίμησης. Πώς διαλύθηκε η σοσιαλδημοκρατία στην Ευρώπη? Ιδεολογικοπολιτικά. Αυτή είναι η τάση η οποία πρέπει να ακολουθηθεί. Από εκεί και πέρα, αν το ΠΑΣΟΚ π.χ. στην Ελλάδα ή άλλα κόμματα της αριστεράς, τα οποία εγώ προτιμάω έναντι του ΠΑΣΟΚ, προφανώς. Και έναντι του Καμένου, υποθέτω. Προφανώς, το ΚΚΕ. Εφόσον έχουν αυτή τη στάση, εάν έχεις τη δυνατότητα να επιτύχεις μια εκλογική συνεργασία, δεν πρόκειται να παρατήσεις αυτήν την εκλογική συνεργασία και να αφήνεις τη χώρα στο έλεος της δεξιάς, επειδή έχεις τον Α ή τον Β περιορισμό, θα πρέπει να δεις τι να κάνεις. Αυτό που συνεργάζεται δεξιά είναι πάντως τώρα. Δεν είναι αριστερά. Ναι, αλλά στο πλαίσιο της πολιτικής συνεργασίας, σας επαναλαμβάνω, οι ΑΝΕΛ δεν μας έχουν δημιουργήσει τα προβλήματα τα οποία, ας πούμε, μας δημιουργεί το ΠΑΣΟΚ, που είναι για καλά προοδευτικό κόμμα, ας πούμε. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε. Να είστε καλά. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, επανερχόμαστε.